Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ένα ακόμα επεισόδιο από την αγαπημένη μας εκπομπή Γεωζωή, το δικό μας γεωπονικό αγροτικό παρεάκι, φίλες και φίλοι, κάθε Σαββατοκύριακο εδώ μέσα από την αγαπημένη μας συχνότητα, την τηλεόραση Best και βεβαίως στη συνέχεια όλες μας οι εκπομπές στο δικό μας κανάλι στο YouTube, στο Γεωζωή Παυλάκος, εκεί που μπορείτε να βλέπετε καθημερινά όλα μας τα δελτία, όλες μας τις εκπομπές, όλες μας τις γεωπονικές αναφορές, όποτε εσείς θέλετε και βεβαίως να τις μοιράζεστε και με τους φίλους σας, τους γνωστούς σας, μέσω email, μέσω Facebook, μέσω Instagram, εκεί πλέον που και η νέα τεχνολογία έχει μπει για τα καλά και πολύ δυναμικά στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας. Ευχαριστώ θερμά, φίλες και φίλοι, όλους εσάς που καθημερινά επικοινωνείτε μαζί μου στο τηλέφωνο 698-076-0907, εκεί που μπορούμε να συνομιλούμε και να συζητάμε ό,τι εσείς χρειάζεστε για τις δικές σας καλλιέργειες, όπως επίσης και στο email μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου στο geozoe.pavlakos@gmail.com και εννοείται και στο site μας www.geozoe.gr, εκεί που ετοιμάζεται, φίλες και φίλοι, το πρώτο μας διαδικτυακό webinar, το πρώτο μας διαδικτυακό σεμινάριο που θα ανταμώσουμε μαζί σε live, σε online κατάσταση για να μπορέσουμε να κάνουμε μία πάρα πολύ ωραία συζήτηση, ένα ωραίο σεμινάριο για τα μυστικά της ελαιοκομείας. Εισαγωγή στα μυστικά της ελαιοκομείας πραγματοποιήσαμε στην προηγούμενη μας εκπομπή, στο προηγούμενο μας επεισόδιο, εκεί, φίλες και φίλοι, που κάναμε μία αναφορά, μία εισαγωγή, όπως λέγεται και στον τίτλο, για τα θέματα της ελαιοκομείας που θα συζητηθούν και θα αναλυθούν στο πρώτο διαδικτυακό μας σεμινάριο με την υπογραφή Γεωζωή Παυλάκος, φίλες και φίλοι, που η ημερομηνία θα ανακοινωθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα. Για όλους εσάς που θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, μπορείτε μέσα στο email geozoe.pavlakos@gmail.com εκεί να μου στείλετε την δική σας αναφορά για να σας έρθει μετά απαντητικό email στη συνέχεια, θα φύγουν όλα μαζί τα email, και να δηλώσετε την δική σας συμμετοχή όποιος θέλει, αφού λάβει το ενημερωτικό email για την ημερομηνία, το κόστος, τον τρόπο που θα γίνει το διαδικτυακό σεμινάριο και βεβαίως όλα αυτά που θα έχουμε να πούμε για τα μυστικά της ελαιοκομείας στο πρώτο, φίλες και φίλοι, διαδικτυακό σεμινάριο στην πρώτη ψηφιακή πλατφόρμα εκπαίδευσης γεωπονικών υπηρεσιών και γεωπονικών θεμάτων, φίλες και φίλοι, στην Ελλάδα. Προσπαθούμε να αναδεικνύουμε νέα θέματα μέσα από τις τεχνολογίες, να αυξάνουμε, φίλες και φίλοι, τις υπηρεσίες μας προς όλους εσάς και να δίνουμε γνώση ακόμα πιο εξειδικευμένη για θέματα ελαιοκομείας και όχι μόνο. Απλά ξεκινάμε με την ελαιοκομεία γιατί υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση σε ολόκληρη την Ελλάδα και τους ευχαριστώ θερμά όλους τους φίλους παραγωγούς που αυτή την περίοδο σε καθημερινή συνομιλία και σε καθημερινή συζήτηση μέσα από το τηλέφωνο ή μέσα από τα μέσα μαζικής δικτύωσης, στο Facebook, στο Instagram εκεί και στο Viber, συνομιλούμε, έχουν ξεκινήσει κάποιοι και έχουν μπει στους ελαιώνες και ξεκινάνε την ελαιοσυλλογή τη φετινή. Καλή σοδειά να ευχηθώ, καλή δουλειά, με λιγοστά εργατικά χέρια, ένα πολύ μεγάλο ζήτημα το οποίο δεν νομίζω να λυθεί εύκολα και φέτος. Προσπαθήστε εκεί να οργανώσετε λίγο το πρόγραμμά σας, πότε θα μαζέψετε, πώς θα μαζέψετε, να μπείτε από νωρίς αν έχετε πολλούς ελαιώνες και πολλά δέντρα για να μπορέσετε να τακτοποιήσετε φέτος την περιουσία σας, φίλες και φίλοι. Είναι μια χρονιά η οποία θα περάσει, αλλά από ό,τι ακούω οι τιμές ξεκινάνε πάρα πολύ καλά και αυτό έχει την δική του σημασία. Επίσης όμως, υψηλές θα είναι τιμές και στα γεωργικά εφόδια, υψηλές θα είναι τιμές και στα λιπάσματα και στον κόκο και στις βασικές λιπάσεις και στα διαφυλικά, που ξέρετε ότι είμαι λάτρης των διαφυλικών επεμβάσεων, και επειδή θα πρέπει να γνωρίζουμε το χωράφι μας, θα πρέπει να γνωρίζουμε τις ανάγκες του κτήματός μας, θα πρέπει να ξέρουμε τι ανάγκες έχει στο έδαφος και τι θρεπτικά στοιχεία θα πρέπει να έχουμε στο χώμα μας ή θα πρέπει να ρίξουμε εάν δεν έχουμε. Οπότε σήμερα θα μιλήσουμε, και γι' αυτό έχω ετοιμάσει ένα ειδικό θέμα σήμερα, για τις αναλύσεις εδάφους και γενικότερα όλα αυτά που θα πρέπει να γνωρίζουμε για τα στοιχεία που λείπουν ή είναι σε επάρκεια ή σε περίσσια στο χώμα και ποια από τα στοιχεία αυτά είναι άμεσα διαθέσιμα ή άμεσα
απορροφήσιμα από το δέντρο της ελιάς ή τα οποία άλλα στοιχεία θα πρέπει να χρειαστούν να υπάρχουν στο χώμα, αλλά τα λαμβάνει η ελιά μας, το δέντρο μας, σιγά σιγά. Τέλος, φίλες και φίλοι, όσοι από εσάς θέλετε να ξεκινήσετε τη δική μας συνεργασία μαζί μας, μπορείτε μέσα από το www.geozoi.gr να λάβετε τη δική σας κάρτα μέλους, όπου πλέον αναβαθμίζονται και εκεί οι τιμές, γιατί βγάζουμε νέο υλικό, η γνώση εξειδικεύεται, οπότε προλάβετε να πάρετε τη δική σας κάρτα για να έχουμε μια ετήσια συνεργασία, για να σας στείλω λιπαντικές αγωγές, τρόπους καλλιέργειας, τρόπους αντιμετώπισης για την φυτοπροστασία και τις προσβολές τις οποίες μπορεί να έχουμε στους ελαιώνες, και έτσι λοιπόν να έχουμε μια δική μας συνεργασία σε ολόκληρη τη χώρα, από όποια άκρη και να μας παρακολουθείτε και να μπείτε και εσείς στη μεγάλη οικογένεια του Γεωζωή Παυλάκος, για να μπορέσουμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα μαζί, φίλες και φίλοι, χέρι το χέρι και γνώση τη γνώση. Λοιπόν, πάμε, γιατί έχω πολλά να πω, φίλες και φίλοι, σήμερα για το έδαφος, για τις αναλύσεις εδάφους, που είμαστε σε μια περίοδο, με ρωτάνε πολλοί πότε μπορούμε να κάνουμε ανάλυση εδάφους. Γενικότερα οι καλύτερες αναλύσεις είναι στο τέλος της σεζόν ή στην αρχή της επόμενης σεζόν. Όταν μιλάμε για τέλος, μιλάμε από Οκτώβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη, και για αρχή νέα σεζόν μιλάμε Δεκέμβρη, Γενάρη, Φλεβάρη, ανάλογα ο καθένας πότε μαζεύει και πότε ολοκληρώνει. Αλλά θα πρέπει να ξέρουμε τα στοιχεία που λείπουν ή τα στοιχεία που χρειάζεται το χώμα μας στον ελαιώνα ή αυτά που είναι σε περίσσια, πριν μπούμε να κάνουμε τις νέες λιπάνσεις. Και για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και στο κομμάτι της απόδοσης και στο κομμάτι της τροφοδοσίας του εδάφους, αλλά και στην τσέπη μας, φίλες και φίλοι, θα πρέπει να γνωρίζουμε τι λείπει και τι δεν λείπει από το χωράφι. Οπότε ερχόμαστε εκεί και αναλύσεις εδάφους. Το Γεωζώη Παυλάκος, φίλες και φίλοι, σας ανακοινώνει από εδώ και πέρα να λαμβάνει αναλύσεις εδάφους για ολόκληρη τη χώρα. Θα μπει και στο site και θα έχουμε πολλά περισσότερα εκεί. Να μας στέλνετε τα δικά σας δείγματα και εμείς να σας στέλνουμε μέσω email τις αναλύσεις, και πάνω εκεί να χτίζουμε τις λιπαντικές αγωγές οικονομικά πάντα και με ποιοτικά χαρακτηριστικά και με στοιχεία ακριβίας. Αυτό είναι το ζητούμενο, και οι υπηρεσίες εδώ, φίλες και φίλοι της δικής μας εταιρείας, να ξέρετε, είναι από τις κορυφαίες σε ολόκληρη την χώρα. Ανάλυση εδάφους. Πολλές φορές καλλιεργούμε στον κήπο το χωράφι ή στον ελαιώνα, φίλες και φίλοι, με ένα άρθρο έτσι που έχω συγκεντρώσει εδώ από διάφορες αναφορές μέσα από το διαδίκτυο, τα οποία θα αναβαίνουν στη συνέχεια και στο geozoi.gr. Με την ανάλυση του εδάφους στη χώρα μας να είναι ιδιαίτερα διαδομένη, ειδικά για τις καλλιέργειες ελιάς και για την καλλιέργεια του αμπελιού, και γενικότερα για τις δεδρώσεις καλλιέργειες. Επίσης και στα κυπευτικά είναι καλό να κάνουμε ανάλυση εδάφους, να γνωρίζουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του χώματός μας. Η γνώση της γονιμότητας και των ιδιωτών του εδάφους είναι απαραίτητη για κάθε καλλιέργεια, ειδικά για τους επαγγελματίες καλλιεργητές, προκειμένου να μπορέσουν να προσδιορίσουν με ακρίβεια το είδος της λίπανσης και τις κατάλληλες ποσότητες λιπάσματος που χρειάζεται ένα χωράφι. Σημειώνω, φίλες και φίλοι, εδώ το είδος της λίπανσης, τι χρειάζεται, άλλο το φόσφορο, κάλιο, χνοστοιχεία, μακροστοιχεία και βόρειο, μαγνήσιο, μαγκάνιο κλπ. Αλλά και την ποσότητα του λιπάσματος. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να ρίξουμε 1-2 κιλά, σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να ρίξουμε 3 και 4. Όταν μιλάμε για βασική, για κόκο, που φέτος κάποιοι θα μπουν να κάνουν βασικές λιπάνσεις εκεί που χρειάζεται, μόνο για να βελτιώσουμε τις δεξαμενές του εδάφους. Έχει να κάνει διαφορετική προσέγγιση με τα διαφυλικά που βαράμε πάνω ψεκαστά και είναι μια άμεση τροφοδότηση του δέντρου με στοιχεία, με φαγητό. Όταν όμως οι δεξαμενές του εδάφους είναι άδειες, και θα μας τις δείξει αυτό η ανάλυση εδάφους, εκεί θα πρέπει ίσως μια φορά στα 2-3 χρόνια να κάνουμε και μια επέμβαση από κάτω, εάν χρειάζεται, και όπου χρειάζεται και σε κτήματα που έχουν περισσότερο ανάγκη. Η ανάλυση λοιπόν εδάφους, φίλες και φίλοι, μας προσφέρει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες και τις ανάγκες του εδάφους που καλλιεργούμε. Λοιπόν, εξαιρετικά χρήσιμη, και μπορούμε εύκολα να πραγματοποιήσουμε σε συνεργασία με πιστοποιημένες εταιρείες που μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά και να σας δώσουν ακριβή αποτελέσματα, όπως είμαστε και εμείς, φίλες και φίλοι, στο Γεωζώη Παυλάκος. Πλέον με πιστοποιημένα εργαστήρια που συνεργαζόμαστε, μπορούμε να σας δώσουμε τις δικές σας αναλύσεις εδάφους με μικρό κόστος και με ανταγωνιστικές τιμές, αλλά και με ακρίβεια. Και εμείς μαζί με την ανάλυση εδάφους θα σας πούμε και τι πρέπει να κάνετε από εδώ και πέρα, αφού έχουμε τα στοιχεία και αφού έχουμε αναλύσει όλα τα δεδομένα, να σας πούμε πρέπει να κάνετε αυτό, όχι εκείνο, όχι το άλλο, αυτό θα πρέπει να ρίξουμε, αυτό όχι. Και θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, αυτός είναι ο στόχος. Λοιπόν, τι περιλαμβάνει μια ανάλυση εδάφους, για όσους δεν γνωρίζουν, φίλες και φίλοι, εδώ είναι ο Γιάννης ο Παυλάκος, ο δικός σας γεωπόνος,
ο δικός σας παρουσιαστής αυτής της εκπομπής για να σας πει τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε για όσους δεν γνωρίζουν. Πολλοί βεβαίως είναι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν, οι επαγγελματίες αγρότες και ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Είναι πολλοί όμως που δεν γνωρίζουν και αυτή η εκπομπή έρχεται εδώ και εμείς κάθε Σαββατοκύριακο και μέσα από το YouTube καθ' όλη τη διάρκεια να σας ενημερώσουμε για ό,τι χρειάζεται και για ό,τι δεν γνωρίζετε. Λοιπόν, να δούμε αναλυτικά τα πλεονεκτήματα. Μειονεκτήματα που δεν έχουμε, έτσι, αυτά που βοηθούν τον καλλιεργητή, τον τρόπο δειγματοληψίας, πολύ σημαντικό, ουσιαστικό και με λεπτομέρεια, όπως επίσης και ποια είναι κατάλληλη εποχή. Τι πληροφορίες μας δίνει, φίλες και φίλοι, η ανάλυση εδάφους. Μια ανάλυση εδάφους, λοιπόν, μας προσφέρει μια λεπτομερή περιγραφή της σύστασης και των θερμικών συστατικών που περιλαμβάνει το χωράφι μας. Συγκεκριμένα, η ανάλυση εδάφους περιλαμβάνει εξής βασικούς άξονες και κανόνες. Προσδιορισμός των βασικών ιδιωτήτων του εδάφους. Αρχικά είναι σημαντικό να μετρήσουμε το pH. Το pH, όξινο, ουδέτερο, αλκαλικό. Πάνω από 7 αλκαλικό, κάτω από 7 όξινο. Όσο πιο χαμηλά, τόσο πιο άσχημα είναι για την ελιά. 6 με 7,5-8 έχουμε πει ότι το pH της ελιάς, το έδαφος που καλλιεργεί τη ελιά, είναι το καταλληλότερο. Πάνω από 8, κάτω από 6 έχουμε θέματα και πρέπει να το βελτιώσουμε. Άρα μετράμε το pH που καθορίζει πόσο όξινο ή αλκαλικό είναι το έδαφος. Επίσης, η μηχανική σύσταση του εδάφους μας λέει πόσο ελαφρύ ή βαρύ. Λέει αυτά τα χώματα είναι βαρικά, βαρικά κτήματα. Άρα τι σημαίνει είναι βαρικό. Είναι η σύσταση του χώματος μέσα, το πορώδες του εδάφους είναι συμπαγές και δεν έχει καλά αεριζόμενα σημεία για να μπορέσει να τροφοδοτηθεί κατάλληλα η ρίζα. Πολλές λεπτομέρειες, πολλή γνώση, πολλές αναφορές. Εδώ είμαστε να τα πούμε όλα, φίλες και φίλοι, και να σας εξηγήσουμε. Επίσης, ανάλογα και με την περιεκτικότητα σε άργυλο ή άμμο. Λέει αυτό είναι αμμουδερό, αυτό είναι αργυλώδες, αυτό είναι αργιολοπυλώδες, αυτό είναι πυλώδες σκέτο. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες. Η περιεκτικότητα του εδάφους, η οργανική ουσία προσδιορίζει πόσο γόνιμο είναι το έδαφος, ενώ το ύψος της ηλεκτρικής αγωγημότητάς του μας βοηθά να προσδιορίσουμε και την αλατότητα. Όταν έχουμε υψηλές αλατότητες, έχουμε υψηλά pH. Συνδυαστικά συνήθως πηγαίνει αυτό. Υπάρχουν και μεμονωμένες περιπτώσεις. Αυτό συνήθως γίνεται όμως όταν έχουμε και υψηλές αγωγημότητες και άλατα στο νερό, όταν έχουμε αρδευόμενους ελαιώνες. Έτσι, μια άλλη κατηγορία. Πόσοι παράμετροι υπάρχουν, φίλες και φίλοι. Είπαμε για την οργανική ουσία. Σημαντικό να καθορίσουμε πόση ποσότητα από τα βασικά στοιχεία και τα εχνοστοιχεία για τις καλλιέργειες πρέπει να έχει το έδαφος και πρέπει να ρίξουμε σε συνέχεια. Συγκεκριμένα προσδιορίζουμε άζωτο, φόσφορο, κάλιο, νι, ρο, κάπα, νι, πι, κάπα, έτσι. Είναι τα βασικά, τα έχουμε ξαναπεί, έχουμε κάνει εκπομπές, μπορείτε να μπείτε στο YouTube να δείτε για τα μακροστοιχεία και τα μικροστοιχεία, για τους ελαιώνες και γενικότερα για τα λιπάσματα. Επίσης, μαγνήσιο και τα εχνοστοιχεία που βρίσκονται σε μικρότερες ποσότητες, όπως είναι βόρειο, ψευδάργυρο, μαγκάνιο κλπ. Προσδιορίζουμε επίσης τα θρεπτικά στοιχεία για τη λίπαση ανάλογα με την καλλιέργεια που θα φυτέψουμε στο έδαφος ή που καλλιεργείται, γίνεται προσδιορισμός των κατάλληλων ποσοτήτων και των ειδών των λιπασμάτων που θα χρησιμοποιήσουμε. Η ανάλυση εδάφους μας δίνει σημαντικές προφορίες και πλεονεκτήματα, φίλες και φίλοι. Άρα, κάνουμε μια μικρή ανακεφαλαίωση. Τι πληροφορίες μας δίνει μια ανάλυση εδάφους μας δίνει. Ποια στοιχεία λείπουν από το χωράφι μας, ποια στοιχεία πρέπει να ρίξουμε εμείς βάσει των στοιχείων που έχει ανάγκη η ελοκομεία ή η εκάστοτε καλλιέργεια. Φερρυπίντα, σπερδοειδή δουλεύουν σε χωράφια με πιο χαμηλά pH. Ρίχνουμε πιο θεϊκά σκευάσματα, θεϊκές αμμονίες. Στις περιπτώσεις που έχουμε θέμα οξύνησης, το pH είναι όξινο, στους ελαιώνες θα πρέπει να ανεβάσουμε λίγο την αλάτα, να ανεβάσουμε λίγο τα ασβέστη, να ανεβάσουμε λίγο το pH για να μπορέσει να δουλέψει και να έχουμε καλύτερη προσρόφηση των στοιχείων. Να μην μπλοκάρει το ένα στοιχείο. Μου ξαναπεί, φίλες και φίλοι, ότι μπαίνω στο χωράφι, το βλέπω καθημερινά, που μέσα μπορεί να είναι τούμπανο σε στοιχεία, κάνεις μια ανάλυση και βλέπεις εκεί πάνω το κάλιο, εκεί πάνω το φόσφορο, εκεί πάνω το άζωτο. Έχει στοιχεία, δεν τραβάει. Γιατί τα ασβέστια του μπορεί να μείνουν τόσο ψηλά ή χαμηλά, να έχουμε προβλήματα. Το βόρειο να είναι πολύ χαμηλό και να μην δίνει. Γιατί έχουμε την αναλογία ασβεστίου καλίου, ασβεστίου μαγνησίου, το άζωτο σε τι κατάσταση είναι, στη μορφή που είναι. Εάν έχουμε ρίξει, μπορεί να έχει διαπληθεί και να μην το έχει πάρει το δόκινο. Νομίζουμε ότι έχουμε 2-3 κιλά αμμονίας κάτω και να έχει πάρει μισό κιλό. Άρα και η ποσότητα συνδυαστικά με την
ποιότητα των λιπασμάτων, αλλά και τα στοιχεία που πρέπει να πέσουν, είναι πολύ βασικό για να έχουμε την πληροφόρηση τη σωστή, για να μπορέσουμε να δουλέψουμε σωστά το χωράφι μας, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, τα πλεονεκτήματα, προχωράω πολλά σήμερα εδώ, αυτά που έχω ετοιμάσει, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, τα αρκετά σημαντικά πλεονεκτήματα δίνει τη δυνατότητα στον καλλιεργητή, στο γεωργό, ερασιτέχνη ή επαγγελματία να προσδιορίσει ακριβώς τις ανάγκες του εδάφους και της καλλιέργειας προκειμένου με στοχευμένες κινήσεις να βελτιώσει την παραγωγή και να έχουμε εξοικονόμηση χρημάτων. Τι πιο βασικό αυτό. Πάει ο άλλος, ρίχνει, είχαμε 5 κιλά και από τα 5 κιλά θα πάρει ένα η ελιά. 4 κιλά στο βρόντο. Χάνεις την τσέπη, χάνεις. Σου φταίει μετά ο γεωπόνος, σου φταίει το τσουβάλι το λίπασμα, σου φταίει η εταιρεία, σου φταίει το ένα στο το άλλο. Όχι, θα πρέπει να ξέρουμε. Α ρίξουμε 1,5 κιλό, γιατί πρέπει 1,5 κιλό να φάει η ελιά. Α ρίξουμε 3 κιλά, να τα ρίξουμε. Δεν λέω όχι, αλλά πρέπει να ξέρουμε γιατί τα ρίχνουμε και πότε θα τα ρίξουμε. Μην πάνε και μου ρίχνετε αμμονίες τώρα από το Δεκέμβρη, δεν θα τα πάρει ή θα χαθούνε. Πάμε την άνοιξη, τα έχουμε πει, θα τα ξαναπούμε πάλι. Έχουμε καιρό μπροστά μας για αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, με τον ακριβή προσδιορισμό, φίλες και φίλοι, της απαιτούμενης λίπανσης για τις καλλιεργίες μας, αποφεύγουμε τη μειωμένη, την υπερβολική λίπαση που δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στα φυτά μας και υποβάθμιση της παραγωγής. Ακούστε, φίλες και φίλοι, μείωση του κόστου παραγωγής. Η υπερλίπανση δημιουργεί επίσης αυξημένα κόστη για τον παραγωγό. Βάλε και υψηλό κόστος λιπασμάτων φέτος, ψηλή ενέργεια, πετρέλαια. Πολύ υψηλές τιμές, ανεβαίνει το κόστος της παραγωγής. Οπότε η ανάλυση εδάφους με ένα μικρό κόστος 50-60 ευρώ ανά ανάλυση μπορούμε αμέσως να γλιτώσουμε χιλιάδες ευρώ, φίλες και φίλοι, στο μέλλον. Ακούστε με. Λοιπόν, επίσης και μια λανθασμένη λίπανση δημιουργεί προβλήματα υποβάθμισης παραγωγής όπου γίνεται κάποιες φορές να. Αντί να βελτιώσουμε τα χώματα, να τα χαλάσουμε τα χώματα, να τα οξυνήσουμε, είναι πολύ να μην τα βελτιώνουμε. Πόσο σημαντικό είναι. Γνωρίζοντας επίσης ακριβώς το είδος και τις ποσότητες λίπανσης που χρειάζεται το έδαφος, αποφεύγουμε την άσκοπη χρήση λιπασμάτων, εξοικονομούμε χρήματα και παράγουμε καλύτερα προϊόντα, εννοείται. Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η επιβάρηση του εδάφους λόγω πυρβολικής λίπασης είναι εκτεταμένη, καθώς υποβαθμίζεται με τη συσσωρεύση μεγάλης ποσότητας χημικών λιπασμάτων κατά την διάρκεια των εφαρμογών. Παράλληλα, φίλες και φίλοι, δημιουργείται μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά, καθώς γίνεται έκπληση των λιπασμάτων στον υδροφόρο ορίζοντα και το θέμα της νητροποίησης και της απονητροποίησης. Ένα κομμάτι και ένα κεφάλαιο το οποίο συζητούμε στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ένα νέο concept project που έχει βγει σε παγκόσμιο γίγνεσθε, φίλες και φίλοι, να σας πω και μερικές πληροφορίες, είναι ότι πλέον τα νέα σκευάσματα θα πρέπει να έχουν χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ένας όρος που θα το δούμε πάρα πολύ. Ήδη στις ειδήσεις λέμε για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, κόψαμε το πλαστικό, χάρτινα καλαμάκια, χάρτινα κουτάκια. Λες και αυτό είναι, θα αλλάξει το κλίμα. Όχι, αλλά βοηθάει. Στο κομμάτι της γεωργίας έχω να δούμε πολλά από εδώ και πέρα, φίλες και φίλοι. Και εδώ είμαι εγώ να σας ενημερώνω. Θα αλλάξει πολύ ο τρόπος χρήσης λιπασμάτων, ο τρόπος χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων, με αποτέλεσμα πολλά πράγματα να κοπούν, πολλά φάρμακα να κοπούν, να βελτιωθούν οι δραστικές ουσίες, με αποτέλεσμα να έχουμε ένα σκεύασμα θρέψης και φυτοπροστασίας μαζί. Θα γίνει σε διαφελικά, σαν το δικό μου σκεύασμα που ετοιμάζω και θα βγει. Αλλά εκεί πλέον έχουμε να βελτιώσουμε εμείς και να δώσουμε τη δυνατότητα στο δέντρο από μόνο του να κάνει τις δικές του συνθήκες αμυντικής λειτουργίας. Μην σας μπερδεύω, είναι όροι οι οποίοι θα τους δούμε σιγά σιγά και θα τα πούμε και στα σεμινάρια, φίλες και φίλοι, αυτά. Στείλτε μου email στο geozoe@papakis.gmail.com. Κλείστε θέση από τώρα να σας έρθει το ενημερωτικό υλικό, να ορίσουμε ημερομηνία, το κόστος και τον τρόπο που θα γίνει το online σεμινάριο για τα μυστικά της ελοκομείας, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο πολύ βασικό θέμα που αφορά την ανάλυση εδάφους, φίλες και φίλοι, είναι πώς παίρνουμε δείγμα χώματος για την ανάλυση του εδάφους. Διαδικασία για να πάρουμε δείγμα χώματος και να κάνουμε ανάλυση εδάφους περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα. Σημειώστε, φίλες και φίλοι. Πρώτον, από κάθε κτήμα αγροτεμάχιο παίρνουμε περίπου 10 δείγματα από βάθος 0 έως 30 εκατοστά. Τα δείγματα αυτά λαμβάνονται με τη βοήθεια ενός φτιαριού, έτσι διατρέχοντας ζικ-ζακ
ζήτα δηλαδή, το γράμμα του Ζωρό, ή σιγμοειδές το αγροτεμάχιο, περιμετρικά. Επίσης, κάθε δείγμα θα πρέπει να προέρχεται από το ίδιο βάθος εδάφους για να παίρνετε ίση ποσότητα χώματος χωρίς πέτρες και χόρτα. Για παράδειγμα, άνω τελεία, γιατί θέλουμε και τα παραδείγματα για να καταλαβαίνετε. Λοιπόν, έχουμε ένα κτήμα τετράγωνο. Θα ξεκινήσουμε να κάνουμε από την αρχή, θα κάνουμε ένα ζήτα. Θα πάρουμε μερικά δείγματα, 10 λέει το πρωτόκολλο, 5 με 7 έως 10 είναι μια καλή και 5 να πάρετε θα έχουμε, να έχουμε αποτέλεσμα. Όχι πολύ μέσα, ούτε πολύ έξω. Ενδιάμεσα πάντα, όχι κοντά στα δέντρα, παίρνουμε τα δείγματά μας. 500 γραμμάρια, 1 κιλό. Μπορώ να πάρουμε 1 κιλό από κάθε γουβίτσα. Έτσι, σκάβουμε 0 έως 30, 30 με 40 εγώ λέω, 30 με 40 γιατί οι ζύριζες ειδικά των ελαιοδέντρων φεύγουν χαμηλά, οπότε για μένα καλό είναι να πάμε και στους 40 πόντους για να έχουμε καλύτερα αποτέλεσμα. Μην έχουμε πέτρες μέσα, μην έχουμε χόρτα, μην έχουμε τέτοια πράγματα. Παίρνουμε ζιγ-ζακ και όλο αυτό το μείγμα λοιπόν το βάζουμε σε ένα καρότσι, σε ένα κουβά, το αναμειγνύουμε όλο και από εκεί βγάζουμε ένα κιλό μείγμα από όλα τα σημεία που έχουμε πάρει. Έτσι, ένας κλασικός τρόπος ανάλυσης δείγματος, μάλλον να λάβουμε το δείγμα για την ανάλυση του εδάφους. Αποφεύγουμε, φίλες και φίλοι, επίσης τη συλλογή δειγμάτων από μη τυπικά σημεία του χωραφιού, δηλαδή κοντά σε δρόμους, από χώρους εκφόρτισης λιπασμάτων, κοπριάς κλπ. Για να μη μας αποκλίνει έτσι το κομμάτι της ανάλυσης. Τοποθετούμε τα δείγματα σε καθαρή επιφάνεια, απομακρύνουμε τυχόν φυτικά υπολείμματα και πέτρες και τα αναμειγνύουμε σχολαστικά ώστε να φτιάξουμε ένα ομοιογενές μείγμα. Αυτό που σας είπα πριν. Παίρνουμε δείγμα περίπου 1 κιλό. Από το μείγμα μας το βάζουμε σε καθαρή πλαστική σακούλα και το στέλνουμε στο εργαστήριο αναλύσεων ή σε εταιρείες που είναι επιστοποιημένες ή συνεργάζονται με επιστοποιημένα εργαστήρια όπως είμαστε και εμείς για να μπορέσουμε να σας αποστείλουμε τις δικές σας αναλύσεις. Η κατάλληλη εποχή να πάρουμε δείγμα χώματος, φίλες και φίλοι. Για τις ενδρώδεις καλλιέργειες όπως καλλιέργεια της ελιάς, της μηλιάς, λεμονιάς, καρποφόρα, πορτοκαλιάς, εσπεριδοειδή γενικότερα, κατάλληλη εποχή για μετολυσία είναι την περίοδο του φθινοπόρου, αυτή την περίοδο που διανύουμε μέσα στο χειμώνα, μπορούμε επίσης πριν κάνουμε τη νέα χρήση λιπάσματος. Άμα ρίξουμε λίπασμα το Γενάρη, μπορούμε μέχρι και το Δεκέμβρη να πάρουμε ανάλυση εδάφους και να κάνουμε. Όταν κάνουμε φύτευση ή σπορά δενδρυλίων ή κυπευτικών, ή σπορωφύτων για εγκατάσταση νέες φυτεύσεις ή αμπελιού ή καρποφόρων, θα πρέπει να κάνουμε αρκετά έγκαιρη δερματοληψία χώματος. Αυτό γίνεται για να μπορέσουμε να προλάβουμε να ενισχύσουμε το εδάφος με θρεπτικά συστατικά με τη βασική λίπανση πριν τη φύτευση. Πώς βελτιώνουμε το χώμα προετοιμασίας εδάφους για καλλιέργεια, για να σας το πω στο τέλος. Στην ουσία, εδώ τι λέμε, φίλες και φίλοι, και θα πρέπει να γνωρίζετε πολύ καλά εσείς. Στην ουσία, πριν την εγκατάσταση, έχουμε ένα χωράφι χέρσο και θέλουμε να βάλουμε ντομάτα, καρπούζι αργότερα. Νέες καλλιέργειες, εσπιριδοειδή, νέα δενδρύλια, ελάκια καινούργια, να φτιάξουμε ένα νέο ελαιόνα. Κάνουμε την ανάλυση εδάφους. Πολύ πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε τις φυτεύσεις, μην πάμε φυτεύσουμε και μετά να κάνουμε ανάλυση εδάφους, γιατί είναι λάθος. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσουμε να κάνουμε νέα εγκατάσταση ενός νέου ελαιόνα, είναι γόνιμο και σωστότερο, φίλες και φίλοι, να γίνει πριν γίνει η εγκατάσταση, για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε στο 100% το χώμα και να έχουμε τρομερές αποδόσεις. Να δούμε τα δέντρα φάπα κατευθείαν να ξεκινάνε να βουτάνε μέσα, να φύγει η ρίζα κάτω, να βάλουμε και λίγο χούμο μέσα, να βάλουμε χωμικά φουλβικά μέσα, να βελτιώσουμε λίγο φόσφορο 0,20, 0,46, 0 ή χωμικά φουλβικά ή οργανική ουσία. Αυτά όμως θα μας τα δείξει αναλυτικότερα, φίλες και φίλοι, ή ανάλυση εδάφους. Γι' αυτό φωνάζω και το λέω πάντα ότι θα πρέπει να έχουμε ανάλυση εδάφους για να μπορέσουμε να στήσουμε σωστά, ορθά, συγκεκριμένα, προσεγμένα, όμορφα και νοικοκυρεμένα την λιπαντική αγωγή με την υπογραφή Γεωζωή Παυλάκος. Έτσι, μόνο με τέτοια στοιχεία μπορούμε να κάνουμε μια επιστημονική προσέγγιση για να έχουμε τα καλύτερα απτά αποτελέσματα στο κτήμα. Έτσι, φίλες και φίλοι, έχουμε ξεκινήσει αυτή την πολύ ωραία οικογένεια που ανοίγει σε όλη την Ελλάδα και πάμε πάρα πολύ καλά και να είστε καλά για τα καλά σας λόγια, φίλες και φίλοι. Ευχαριστώ για τη στήριξη και όλους εσάς που εμπιστεύεστε το Γεωζωή Παυλάκος και τις δικές μας λιπαντικές αγωγές, οι οποίες από ό,τι δείχνουν έχουν κάνει τη διαφορά σε όλη την χώρα. Αλλά τίποτα δεν γίνεται αν δεν έχει ο Παυλάκος, εγώ, φίλες και φίλοι, ανάλυση εδάφους.
να μπορέσω να στηθώ, να κάτσω να αναλύσω, να πω, να κάνω, για να μπορέσω να πετύχω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την δική σας καλλιέργεια. Και οι λιπαντικές αγωγές που βγάζω, φίλες και φίλοι, είναι μοναδικές για τον καθένα βάσει των αναλύσεων. Υπάρχει και ανάλυση φύλων πιο εξειδικευμένη, θα το πούμε σε άλλο επεισόδιο αυτό. Είναι πιο εξειδικευμένο εκεί και τα στοιχεία είναι πολύ διαφορετικά. Η ανάλυση εδάφους όμως, εγώ άμα έχω μια ανάλυση εδάφους, θα σου πω αμέσως τι λείπει, τι πρέπει να ρίξουμε, πόσο πρέπει να ρίξουμε και το πότε. Είναι πολύ βασικό ο χρόνος που θα πέσει το εκάστοτε λείπασμα, είτε κάτω είτε ψηλά στα φύλλα. Επίσης, φίλες και φίλοι, για τη δειγματοληψία του εδάφους, για τα καρποφόρα δέντρα ή για τα αμπέλια, μπορεί να γίνει μια συμπληρωματική δειγματοληψία ως ένα διαφορετικό, ξεχωριστό δείγμα από βάθος 30 έως και 60 εκατοστά και να γίνει μια ξεχωριστή ανάλυση για να δούμε ακόμα πιο χαμηλά στο υπόστρωμα τι γίνεται, γιατί σε βάθος χρόνου οι ρίζες του αυτών των καλλιεργειών προχωράνε, εκτείνονται σε μεγαλύτερο βάθος. Οπότε εκεί θα πρέπει να έχουμε καλύτερη γνώση το τι γίνεται στα κάτω υποστρώματα. Το πάνω υπόστρωμα του χώματος, η βασική που γίνεται 0 έως 30, 30 έως 60 είναι το δεύτερο υπόστρωμα που σε βάθος χρόνου θα πρέπει να γνωρίζουμε κατά πόσο έχουμε τα στοιχεία εκείνα που θα βοηθήσουν την καλλιέργειά μας, φίλες και φίλοι. Αυτά είναι ολίγες. Επιγραμματικά σας είπα 5 πράγματα. Πολλά περισσότερα θα λέμε στα σεμινάρια, στα webinar και στις εκπομπές, φίλες και φίλοι, που θα είναι με συνδρομή για όλους εσάς που θέλετε να λάβετε γνώση, επιστημονική και ανάλυση ειδική, φίλες και φίλοι, μέσα από το geozoi.gr. Ανάλυση εδάφους, μια πάρα πολύ για μένα βασική πρακτική, εάν ξέρουμε τι λείπει και τι υπάρχει σε περίσσια, θα μπορέσουμε να δουλέψουμε πολύ πιο εύκολα. Θα έχουμε στοχευμένο, είναι σαν τις εξετάσεις αίματος, φίλες και φίλοι. Κάτι σας πονέσει, λέει ο γιατρός, φέρνει μια εξέταση αίματος. Πας, δίνεις το αίμα σου, κάνεις μια ανάλυση, πηγαίνεις στα στοιχεία, βλέπει ο γιατρός, σου λείπει αυτό. Εδώ είμαστε οκ, okay, σου λέει. Εδώ είσαι ψηλά, πρέπει να κόψεις εκείνο. Εδώ είσαι χαμηλά, πρέπει να ανεβάσεις το άλλο. Έτσι λοιπόν. Αυτή είναι η φιλοσοφία η ίδια και για τα χωράφια μας και για τα κτήματά μας, γιατί είναι ζωντανοί οργανισμοί και τα δέντρα, ακόμα και το χώμα μέσα έχει ζωή, φίλες και φίλοι. Είναι πολύ σημαντικό να το αναλύουμε για να μπορέσουμε να στείλουμε μετά σωστές λιπαντικές αγωγές, να μπορέσουμε να στείλουμε σωστά προγράμματα θρέψης και φυτοπροστασίας για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Οπότε, φίλες και φίλοι, ό,τι χρειαστείτε, μπορείτε να με ενοχλείτε και για ανάλυση εδάφους. Από την πρώτη του μήνα ξεκινάμε τα δικά μας εργαστηριακά προγράμματα για ανάλυση εδάφους σε συνεργαζόμενα πιστοποιημένα κέντρα, φίλες και φίλοι. Εκεί μπορείτε με ένα μικρό κόστος από όλη την Ελλάδα να μας στέλνετε 1 κιλό χώμα και εμείς το πολύ σε μία εβδομάδα να σας στέλνουμε ακριβή στοιχεία για το άζωτο, για το φόσφορο, για το κάλιο, για το βόρειο, για το μαγκάνιο, για το μαγνήσιο και για τα στοιχεία εκείνα που χρειάζεται να έχει το χωράφι σας ή να προσθέσουμε ή να μην προσθέσουμε γιατί είναι ήδη σε περίσσια. Για να φέρουμε το χωράφι μας και εννοείται και το pH και τις αγωγημότητες και τα σβέστια για να φτιάξουμε ένα σωστό πρόγραμμα θρέψης για τα καλύτερα αποτελέσματα που θα τα πάρετε και εσείς, φίλες και φίλοι, μέσα από το geozoi.gr με την δική σας ετήσια συνδρομή. Αυτά, φίλες και φίλοι, για σήμερα. Ανάλυση εδάφους, μια πολύ βασική για μένα, από τις βασικότερες πρακτικές. Δεν πρέπει για μένα να πέφτει λείπασμα, ειδικά κόκκος, βασική λείπανση, εάν δεν έχουμε εικόνα μιας ανάλυσης εδάφους. Ξεκινάμε τις αναλύσεις και στο Γεωζωή Παυλάκος. Ό,τι χρειαστείτε, πάρτε με τηλέφωνο 698-076-0907 ή στείλτε μου στο email geozoi@gmail.com ή ενημερωθείτε καλύτερα στο www.geozoi.gr. Αυτά, φίλες και φίλοι, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Καλή σοδειά εύχομαι σε όλους εσάς που έχετε ήδη ξεκινήσει και για αυτούς τους ανθρώπους που θα ξεκινήσουν το αμέσως επόμενο διάστημα. Καλή σεζόν, καλό χειμώνα, καλή ελαιοσυλλογή και ό,τι έχει να κάνει με λιπαντικές αγωγές, με φυτοπροστασία, με θρέψη, με υποστήριξη γεωπονική, είμαι εδώ να σας βοηθήσω για ό,τι χρειαστείτε από όποια πλευρά
πόλη, χωριό της χώρας και να με παρακολουθείτε. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, τους ανθρώπους που είναι δίπλα σας, που είναι σημαντικοί για σας και μαζί τους φίλες και φίλοι να προχωρήσετε για ένα καλύτερο αύριο που το έχουμε ανάγκη όλοι. Να είστε όλοι καλά, για χαρά.